λεπτά να την αναπτύξω. Έχετε το δικαίωμα, εφόσον πράγματι η αίτηση η οποία υπευλήθη με τις υπογραφές του απαιτουμένου αριθμού, όπως προβλέπει ο κανονισμός, για δύο λεπτά, θα αναφερθείτε βέβαια στον πρόεδρε, κανονισμό. Ναι, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ να με ακούσετε με προσοχή, διότι το θέμα αυτό δεν είναι κομματικό, δεν είναι θέμα ιδεολογικών και πολιτικών αντιθέσεων, είναι θέμα λειτουργίας της Βουλής και κανονιστικής τάξης. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουμε είτε νομοσχέδιο είτε τροπολογία η οποία περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά από τη φύση τους, την ποιότητά τους και τον προσανατολισμό άρθρα, να τίθεται ψηφοφορία ενιαία και να λέει ναι ή όχι σε πολλά άρθρα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει, διότι αφαιρεί το δικαίωμα από τον εκάστοτε βουλευτή να ψηφίσει εκείνο το άρθρο το οποίο θέλει να ψηφίσει και να καταψηφίσει το άλλο άρθρο με το οποίο διαφωνεί. Ο τρόπος που εισάγεται τώρα η τροπολογία με αιμονή, απαράδεκτη αιμονή των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, είναι να πάμε να ψηφίσουμε και τα πέντε άρθρα της τροπολογίας ενιαία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι αντικανονιστικό, είναι αντισυνταγματικό. Γιατί εμείς θέλουμε να ψηφίσουμε ορισμένα από αυτά τα άρθρα, αλλά να καταψηφίσουμε άλλα. Αυτό μας αφαιρεί το δικαίωμα. Λοιπόν, εδώ κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και μείζον. Διότι αλλάζει όλο τον τρόπο ψηφοφορίας της Βουλής και εισάγεται πλέον μια ολοκληρωτική αντίληψη η οποία είναι επικίνδυνη για την ίδια τη δημοκρατία. Και σας λέω, τροπολογία για την οποία λέτε, τροπολογία, τι σημαίνει τροπολογία? Τροπολογία σημαίνει τροποποίηση άρθρου. Εγκαταλείφθη αυτό. Και πάμε τώρα σε τροπολογία η οποία προσθέτει άρθρο. Δεν τροποποιεί άρθρο, παρακαλώ. Προσθέτει άρθρο. Και τα είπα. Φεύγουμε και από αυτό και πάμε σε τροπολογία η οποία είναι νομοσχέδιο. Περιλαμβάνει πέντε άρθρα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Και τώρα ερχόσαστε σε μια τροπολογία η οποία είναι αντικανονιστική, αντισυνταγματική. Έχει πέντε άρθρα, να μας πείτε. Ή τα ψηφίζετε όλα ή τα απορρίπτετε όλα. Με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτό? Ολοκληρώσατε, όχι κύριε Κουκουλόπουλε. Παρακαλώ, όχι. Να κάνει την ψηφοφορία κατάρθρον. Παρακαλώ, καθίστε. Έληξε, είπατε. Εκφέρατε τις απόψεις σας. Να επιλέξουν. Ωραία. Εκφέρατε τις απόψεις σας με μεγάλη άνεση. Κύριε Κουκουλόπουλε, παρακαλώ. Είναι θέμα...